Ο Νάσης, όταν πέθανε ο γιος του, σαν γνήσιος Έλληνας, έπαθε ένα ψυχικό τραύμα τεράστιο. Εγώ ήμουν πολύ μικρός τότε, δεν τα έχω ζήσει, τα έχω ζήσει έμεσα μέσω του πατέρα μου. Και ήξερε ότι η κόρη του, δυστυχώς, και είναι μια αλήθεια, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, είναι κακό να μιλάς άσχημα για τους νεκρούς, αλλά ήξερε ότι η κόρη του δεν είχε τα απαιτούμενα προσόντα για αυτό το οποίο ο ίδιος ονειρευόταν. Και έτσι αποφάσισε ο ίδιος, και δεν του υπέβαλε την ιδέα αυτή κανείς άλλος, αποφάσισε ο ίδιος να φτιάξει ένα ίδρυμα στο όνομα του γιού του. Και θέλω αυτό να προσεχθεί ιδιαίτερα. Το Ίδρυμα Ωνάση δεν λέγεται Ίδρυμα Αριστοτέλειο Ωνάση. Λέγεται Ίδρυμα Αλεξάνδρου Ωνάση. Ο ίδιος Ωνάση έσβησε τον εαυτό του και έβαλε το γιο του. Γιατί η πρόθεσή του ήταν να διαιωνιστεί η μνήμη του γιού του. Αυτό δίνει και το χαρακτήρα του Ιδρύματος, ότι δεν είναι ίδρυμα οικογενειακό. Είναι ίδρυμα κοινοφελές του εξωτερικού, ταγμένο για την Ελλάδα. Και αυτό συνεχίζει να είναι και σήμερα. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος δεν αντιλαμβάνεται, γιατί δεν έχουμε καμία σχέση με την Αθηνά Ωνάση, την οποία την τιμούμε βέβαια ως εγγονή του ιδρυτή μας. Δεν ήθελε ο Ωνάσης αυτό το πράγμα. Δεν ήθελε να δώσει έναν βαρύνοντα ρόλο στην οικογένεια. Ήθελε το ίδρυμα να πάρει το δρόμο του και να οδηγηθεί στην πορεία τη δική του. Στην πορεία, αν θέλετε, που ο Αλέξανδρος θα είχε εάν ζούσε και αν είχε κληρονομήσει αυτός τη δική του περιουσία.